Μιλήσαμε για βιώσιμη ανάπτυξη, Βεβαίως. μιλήσαμε για τη φύση και το πόσο κοντά μπορούμε να έρθουμε με τα το... μετακάμικο. Ναι. Όμω, για όλους εμάς που ζούμε στις πόλεις, ναι. έτσι, και βάζω και σένα μέσα γιατί μέσα, και εσύ ζεις ναι. στην πόλη, λοιπόν, ε, η φύση πολλές φορές εγκυμονεί κινδύνους, πρέπει να ξέρεις. Ναι. Λοιπόν, και γενικά όπου κίνδυνο, εκεί κάπου και ασφάλιση. Πάμε λίγο η, ασφάλεια να... και η, ασφάλεια η ασφάλεια και η ασφάλιση. Η ασφάλεια και η ασφάλιση. Έτσι, γιατί μπορεί να πα στη φύση, κάτι να γίνει, πρέπει να έχει ρε παιδί μου να είσαι. Και τώρα να σα πω, τώρα σοβαρά θα σα το πω αυτό. Να είσαι στο διάλειμμα. Ε, σκεφτόταν τώρα, ναι, ε, στο κάμπινγκ. Μπορεί εκεί στο κάμπινγκ που είσαι να σε φάει μια αρκούδα, να σε Βεβαίως. να καείς, ε, να σκαεί η σκηνή σου, να καεί και εσύ. Τέλο πάντων, σκεφτόταν αυτά τα, όλα αυτά ωραία. τα πολύ πιθανά ε, έτσι, σενάρια. Γε, σενάρια. Όλα είναι βγαλμένα από τη ζωή, θα σε αυτό το σημείο. Μην καθόλου. Αλλά για να μιλήσουμε για την ασφάλιση και, για, και να το συνδέσουμε κιόλας και με το ψηφιακό μετασχηματισμό Πού, το, το Σαρδάμ τη ημέρα. Το ψηφιακό μετασχηματισμό. Ε, μαζί μα έχουμε τον κύριο Δημήτρη Τσατήρη, ο οποίο είναι ο Γενικό Διευθυντή και Συνειδητή τη PriceFox.gr. Κύριε Τσατήρη, χαιρόμαστε πολύ που είστε μαζί μα. Καλή σα ημέρα. Και εγώ χαιρόμαι. Καλημέρα σα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Δεν θα σα ρωτήσω το προφανέ, δηλαδή το πόσο επικίνδυνη είναι η έξοδο στη φύση. Να πούμε ρωτήσω... ότι οι αλεπούδε ευτυχώ δεν δαγκώνουν ναι, πολύ. Ναι, έχετε φιλικές. και αλέπο. Είναι φιλικέ. Θα σα ρωτήσουμε σε πρώτη φάση τι ακριβώ είναι η Price Fox, τι κάνει. Το PriceFox είναι μια πλατφόρμα. Το mm -hmm. PriceFox.gr λοιπόν είναι μια πλατφόρμα σύγκριση. Σκοπό μα είναι να βοηθήσουμε τον καταναλωτή να συγκρίνει και να αγοράσει υπηρεσίε online, διαδικτυακά δηλαδή, χωρί χαρτιά, χωρί έγγραφα και πολλή και πολύ δουλειά εκ μέρου του, σε μια σειρά από υπηρεσίε. Προσφέρουμε την δυνατότητα στο καταναλωτή να συγκρίνει ε, προϊόντα ασφάλιση ε, οχήματο, ασφάλιση κατοικία και πλέον και προγράμματα ενέργεια και φυσικού αερίου για το σπίτι ή για την επιχείρησή του. Ειδικά το τελευταίο το τελευταίο διάστημα έχει γίνει ναι, ναι. Ε, ε, ιδιαίτερα απαραίτητο. Και είναι και ένα δύσκολο σπορ, χρειάζεται καθοδήγηση για να μπορέσει να τα ε, ε, Ξέρετε, η, η ψηφιοποίηση στον τομέα τη ασφάλισης... εντάξει, δεδομένα, έχουμε συνηθίσει να ακούμε για δεδομένα, αλλά εδώ μιλάμε για πολλά δεδομένα. Σωστά. Είναι, φαντάζομαι μια πολύ δύσκολη διαδικασία. Είναι μια διαδικασία... Και χρονοβόρα ήταν για εσά. Είναι μια διαδικασία η οποία απαιτεί πολλή δουλειά τεχνολογική για να μπορέσει, γιατί σκεφτείτε ότι εμεί, σαν εταιρεία, συνεργαζόμαστε με 23 ασφαλιστικέ. Οπότε έχουμε αυτή τη στιγμή ένα προϊόν το οποίο επιτρέπει στο καταναλωτή να συγκρίνει μέσα σε περίπου λιγότερο από ένα λεπτό ουσιαστικά. Βλέπει πακέτα ασφάλιση από 23 ασφαλιστικέ. Και μπορεί να συγκρίνει διαφορετικά πακέτα, διαφορετικέ διάρκειε, να αλλάξει καλύψει. Όλο αυτό που σα περιγράφω προφανώ χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά για να το φέρει στον καταναλωτή και κυρίω να το κάνει εύκολο και πάρα πολύ κατανοητό έτσι ώστε να μπορέσει μόνο του να πλοηγηθεί στην πλατφόρμα. Μια εύχριστη πλατφόρμα. Ξέρετε, τώρα μπαίνω στο πειρασμό, γιατί εντάξει το ακούσαμε, το είδαμε. Μετά από την ανακοίνωση ότι η ασφάλιση, όποιο ασφαλίζεται ουσιαστικά, μειώνεται ο ένφια, η καταβολή, είδαμε διαφοροποιήσει, υπήρξαν αυξήσει στην ασφάλιση. Ναι, η αλήθεια είναι ότι το μέτρο αυτό, αλλά εγώ θα έλεγα και. Δυστυχώ, βέβαια και όλα αυτά που συνέβησαν το καλοκαίρι με τον Ντάνιελ mm -hmm. οδήγησαν στον κόσμο να ξαναβάλει λίγο σιγά σιγά στην καθημερινότητά του την ασφάλιση κατοικία πριν από τα μέτρα τη κυβέρνηση και πριν από τι φυσικέ καταστροφέ, η ασφάλιση κατοικία ήταν κάτι το οποίο αφορούσε μόνο κάποιου δανειολήπτε, οι οποίοι είχαν ενεργό στεγαστικό δάνειο επιτοπλίστων και έτσι ένιωθαν την ανάγκη και έπρεπε να ασφαλίσουν το, το σπίτι του. Σιγά σιγά ο κόσμο νομίζω καταλαβαίνει ότι λόγω και των φαινομένων που αλλάζουν είναι πάρα πολύ γρήγορα. Κλιματική και... κρίση. Κλιματική κρίση οδηγεί σε φαινόμενα τα οποία δεν τα είχαμε δει τελευταία χρόνια. Καταλαβαίνουμε ότι όσο και να θέλει το κράτο, είναι πολύ δύσκολο να βοηθήσει και στον απόλυτο το βαθμό νομικά. και άμεσα. Δηλαδή βλέπουμε καθυστερήσεις. Δηλαδή, αν δείτε τον Ντάνιελ, οι ασφαλιστικέ θα δώσουν περίπου μισό δισεκατομμύριο σε αποζημιώσει. Mm -hmm. Σκεφτείτε αυτό το ποσό τώρα να πρέπει να το καταβάλει το κράτο και πόσο χρόνο θα πάρει το κράτο να το καταβάλει. Φυσικά. Οι επιχειρήσει ασφαλίζονται περισσότερο, Οι επιχειρήσει ναι, ασφαλίζονται. Ε, το, το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε ακόμα βάλει στην καθημερινότητά μα εμεί οι απλοί πολίτε mm. την ασφάλιση κατοικία. Εκεί φαίνονται οι διαφορέ. Ξέρετε όμω γιατί σα ρωτάω, γιατί ε, μεσαίε επιχειρήσει, για παράδειγμα, ή μικρομεσαίε επιχειρήσει ασφαλίζονται. Όχι. όχι. Εγώ α, θα σα έλεγα. Α, όχι, όταν το λέγατε μεγάλε μονάδε. Μιλάμε για μεγάλε Κοιτάξτε, να, εγώ θα σα έλεγα πάμε στο σπίτι μα πρώτα. Γιατί μια επιχείρηση πέσω ότι είναι επιχείρηση. Γιατί, γιατί όμω αυτό. Νομίζω ότι έχει να κάνει με την. Έχουμε μία νοοτροπία, νομίζω ότι δεν το έχουμε καταλάβει ακόμα την ασφάλιση. Δεν την έχουμε βάλει πολύ καλά μέσα στην. Δεν έχουμε καταλάβει την αξία τη, νομίζω, όλοι ακόμα. Μην κοιτάτε στην ασφάλιση οχήματο που είναι υποχρεωτική εκ του νόμου, οπότε αναγκαστικά για να κυκλοφορήσει το όχημά σου πρέπει να το εξασφαλίσει. Εδώ μιλάμε για ένα περιουσιακό στοιχείο. Όποιο έχει σπίτι δικό του, είναι το νούμερο, ένα περιουσιακό στοιχείο σου. Mm. Αν συμβεί κάτι και μέχρι πρώτη να ω θεωρούσαμε ότι δεν συμβαίνει τίποτα. Μπορεί μια οικογένεια να εκτροχιαστεί όλο ο προπολογισμό τη και η καθημερινότητά τη να αλλάξει πάρα πολύ. Ε, και αυτό που δεν ξέρει, νομίζω, πολύ ο κόσμο, και αυτή είναι η δουλειά δικιά μα να κάνουμε, είναι να καταλάβει πόσο ξέρετε είναι, πόσο προσιτή, πόσο προσιτή είναι η ασφάλιση κατοικία. Να σα δώσω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε. Mm -hmm. ε, είναι πολύ χρήσιμο. Ένα σπίτι στην Αθήνα, 60 τετραγωνικά. Έχει αξία 78.000 ευρώ. Άρα θα το ασφαλίσεις για αξία 78.000 ευρώ. Πόσο πιστεύετε ότι είναι ε, το κόστος ε, το μήνα για να το ασφαλίσεις. Είναι 5,5 ευρώ. 5,5 ευρώ. Με 5 ,5 Μα 5 ,5 αυτό ευρώ... είναι ένα άλλο ζήτημα μεγάλο. Ξέρετε, ο κόσμο ακούει τα ασφάλιστρα. ακούει. Δεν λέω ότι δεν είναι ποσό τα 60 ευρώ, αλλά Όχι. δεν είναι και ένα ποσό το οποίο θα σε εκτροχιάσει. Φανταζόμαστε όλοι ναι. όσοι δεν έχουμε μπει σε αυτή τη διαδικασία ή μπαίνουμε τώρα, ότι μιλάμε για πολύ μεγάλα ποσά. Δεν σε, ξέρω για σένα, εγώ αυτό σκεφτόμουν. Ε, για παράδειγμα, αυτό δεν ισχύει, λέτε. Όχι, και σκεφτείτε ότι μιλάμε για 60 ευρώ πριν την έκπτωση του Ένθια που θα πάρει. Ναι. Διότι δηλαδή θα πάρει και μια έκπτωση των Ένθια. Γιατί μιλάμε για μπορεί να πακέτα να που. Μια απόσβεση θεωρητικά. Ακριβώ. Κομμα... Δηλαδή, μπορεί να μιλάμε για 50 ευρώ συνολικά να δώσει ναι. και μιλάμε για, ένα, πεν, για, για 50 ευρώ. Πήγα από ένα πεντάρικο, αλλά θα το πούμε για 50 ευρώ, το οποίο σε προστατεύει, προστατεύει το νούμερο, ένα περιουσιακό στοιχείο. Ναι. Τη στέγη σου. Ακριβώ. Mm -hmm. Πέρα όμω από, την, από, από τι στέγε τι οποίε Ασφαλίζεται, όχι ασφαλίζεται, γιατί δεν τι ασφαλίζετε εσεί να μην γίνει. Εμεί να, να, να γίνει, εμείς ο ασφαλιστικό Να γίνει Του καταναλωτή. Ακριβώ. Γιατί συνεργάζεστε με πολλέ εταιρείε ασφαλιστικέ. Άρα θεωρητικά βοηθάτε τον καταναλωτή μόνο του να επιλέξει. Όχι όχι, 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 κατά ανάγκη μόνο του. Αυτό δεν ήθελα α... να σα ρωτήσω. Υπάρχει και, κάτι... Υπάρχει και διαφορετικό τρόπο. Συμβουλευτική. Κοιτάξτε, εμεί γενικά πιστεύουμε πάρα πολύ σε αυτό που στα αγγλικά λέγεται digital, άρα στην διασύνδεση μεταξύ του ψηφιακού και του φυσικού. Πιστεύουμε γενικά ότι η, η υπηρεσία είναι κάτι το οποίο αφορά πάρα πολύ την εμπιστοσύνη και την αμεσότητα. Γι' αυτό τον λόγο έχουμε επενδύσει από την πρώτη στιγμή σε ένα τηλεφωνικό κέντρο, mm -hmm. το οποίο δουλεύει 24 ώρε το 24 ώρο, 7 μέρε την εβδομάδα. Και, κατά τη διάρκεια, και μετά την πώληση, αλλά και πριν την πώληση. Άρα, έχουμε πάρα πολλού πελάτε, γιατί έχουμε και πελάτε που είναι πιο μεγάλη σε ηλικία, οι οποίοι θέλουν, ή άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να είναι πιο νέοι, αλλά δεν είναι εξοικειωμένοι με την ασφάλιση, mm. οι οποίοι καλούν στο τηλεφωνικό μα κέντρο, του καλούμε εμεί, αν έχουν δώσει τα στοιχεία του, και κάνουν πάρα πολλέ ερωτήσει πριν καταλήξουν στο κατάλληλο πακέτο Σωστά. για αυτού. Γιατί είναι κάτι, σε κάθε περίπτωση, είναι κάτι καινούριο για το μέσο Έλληνα. Είναι κάτι καινούριο το οποίο σίγουρα χρειάζονται μια καθοδήγηση, χρειαζόμαστε μια καθοδήγηση για το είναι, ας πούμε, το ποια είναι η μεγαλύτερη παγίδα στις ασφαλίσεις. Κοιτάξτε, αν, μιλήσουμε για την ασφάλιση οχήματο, το πιο σημαντικό είναι να διαλέξει το κατάλληλο πακέτο, γιατί πολλοί κόσμος δεν γνωρίζει ε, ποιο πακέτο να διαλέξει. Νομίζει ότι παίρνοντα ένα βασικό πακέτο ασφάλισης έχει όλα όσα χρειάζεται. Νομίζω ότι έχει, επειδή έχει μία φροντίδα ατυχήματος, δηλαδή αν τρακάρεις με κάποιον θα έρθει η ασφαλιστική, ε, ξαφνικά παθαίνει μια φροντιδα ατυχήματο, δηλαδη αν τρακαρεις με καποιον θα ερθει η ασφαλιστικη ξαφνικα παθαινει μια ζημια και yeah. καταλαβαίνει ότι δεν έχει οδική βοήθεια. Είναι ένα όσο... απλό παράδειγμα. Ισχύει ότι όσο αυξάνονται τα εισοδήματα, τόσο αυξάνονται, αυξάνονται οι ασφαλίσεις, δηλαδή είναι θέμα εισοδηματικό βλέπετε σε αυτή τη διαδικασία, δηλαδή... Είναι. Αυτός ο οποίος βγάζει λιγότερα Είναι... χρήματα, δυσκολεύεται. Ναι, κατανοητό. Έχω και παραπάνω εισόδημα να διαθέσω. Οπότε, ναι, θα πάω και σε ένα... Αλλά δεν μιλάμε για ασφαλιστήρια υγείας ή για αποταμιευτικά mm -hmm. προγράμματα. Mm -hmm. Εδώ μιλάμε για πιο απλά καθημερινά. Και mm -hmm. εγώ θα έλεγα ότι... Αν το σκεφτούμε, ένα άνθρωπο ο οποίο μπορεί να έχει πολλά χρήματα, mm -hmm. ενδεχομένω να μπορεί να βάλει και τα χρήματα να επισκευάσει το σπίτι του, αν πάθει κάτι. Mm -hmm. Σωστά. Ενώ ένα άνθρωπο ο οποίο δεν έχει χρήματα και σπάσουν οι σωλήνε στο σπίτι του, αυτό ο άνθρωπο ενδεχομένω θα βρεθεί σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Θεωρητικά θα έπρεπε να είναι εργαλείο για αυτού που δεν είχαν που δεν ναι. έχουν αυτό. Πρωτίστω ναι. Αυτό, αυτό... Αυτό, είναι. αυτό είναι. Τώρα, πέρα λοιπόν από αυτά, πόσα χρόνια είσαστε αρχικά οι Price Εμεί είμαστε τρία χρόνια πλέον mm -hmm. live. Κλείνουμε σε λίγε μέρε τα τρία χρόνια. Και πώς ξεκίνησε όλη αυτή η προσπάθεια και η ιδέα. Όλη αυτή η ιδέα ξεκίνησε με μένα και τον co-founder μας τον Στέφαν με το backing και την υποστήριξη του Μήλου Αντένα mm -hmm. που είναι στο μας, στη μετοχική μας σύνδεση. Η λογική ήταν να φτιάξουμε μια πλατφόρμα που θα είναι σύμβουλος για εξοικονόμηση για τον καταναλωτή. Μέσα στο 2020 τότε μέσα στην πανδημία ξεκινήσαμε να, να μαζεύουμε την ομάδα να γράψουμε το κώδικα, να βγούμε, να βγούμε live με τις πρώτες προσφορές και μετά από εκεί και έστερα τα τρία χρόνια περάσανε πολύ γρήγορα. Χρησιμοποιείτε τεχνητή νοημοσύνη, έτσι είναι μια ερώτηση που σχεδόν την κάνουμε πλέον σε όλους. Ναι και σιγά σιγά θέλουμε να την βάλουμε και σε άλλα κομμάτια της δουλειά μας. Δηλαδή... Πού τη χρησιμοποιείτε και πού θέλετε να τη βάλτε; Εντάξτε, ε, πάρα πολλέ αναλύσεις που κάνουμε γίνονται πλέον με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Δηλαδή. Είμαστε για πολύ μεγάλο λόγο δεδομένων. Ε, τόσο, όσο όταν μιλάμε για, για ταξίδια του πελάτη και για το πώς, κάνουμε, πώς βελτιστοποιούμε τα ταξίδια και αλλάζουμε την πλατφόρμα μας για να γίνει ακόμα πιο φιλική και πολύ πιο εύκολη η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μα βοηθήσει πάρα πολύ να καταλάβουμε λίγο κάποιες, κάποια patterns, κάποια, κάποια, κάποια δεδομένα τα οποία είναι πιο δύσκολο να τα καταλάβει αναλύοντα τα δεδομένα μόνο σου. Ε, από εκεί και ύστερα, εκεί που μπορεί να βοηθήσει πολύ η τεχνητή νοημοσύνη είναι στο στη κομμάτι. Σύγκριση, λέτε, ουσιαστικά. Σε όλη τη διαδικασία σε όλη του, τη. Διαδικασία. Στο πώ μπαίνει ο πελάτη μέσα στο PriceFox και user θα... interface user user του. Και και Στην εμπειρία του χρήστη μέσα στο site σα. Μπορεί να σου δώσει πάρα πολλά insights η τεχνητή νοημοσύνη σε πολύ πιο γρήγορο βαθμό από ότι να έπρεπε να κάνει ε, εκατοντάδε συνεντεύξει με ανθρώπου για να καταλάβει πραγματικά τι, τι πρέπει να κάνει. Mm. Ε, βοηθάει πάρα πολύ το AI και σε κομμάτια του να γράψει το κώδικα πλέον. Δηλαδή, υπάρχουν πλέον η δυνατότητα ένα κομμάτι του κώδικα software engineering. Σε ένα πρώτο βαθμό να γράφεται από το AI. Και το, και το άλλο που θέλουμε να κοιτάξουμε και θέλουμε πάρα πολύ να δουλέψουμε είναι το κομμάτι τη εξυπηρέτηση. Πώ δηλαδή προσφέρουμε δυνατότητε chat. E, powered από το AI ναι, και όταν σε δεύτερο βαθμό, βαθμό χρειάζεται ο κόσμο κάτι να υπάρχει πάντα ο σύμβουλο γιατί προφανώ το AI ναι να είναι πολύ καλό, προσωπική... αλλά δεν θα αντικαταστήσει την πρακτική. Ναι, προσωπική γιατί συνήθω υπάρχει αυτό το μήνυμα το οποίο ξεκινάει κάποιο να μιλάει με το AI, ξέρει ότι δεν θα τον βοηθήσει το AI και απαντάει: Θέλω να μιλήσω σε άνθρωπο. Και και άνθρωπο εκεί μετά μπαίνει σε μια λίπα ε, που δεν είναι λανθασμένη. Ναι, ναι και λέει, δεν καταλαβαίνω τι εννοείται και εγώ μπορώ να Εμεί ευτυχώ ξεκινάμε από του ανθρώπου, οπότε λογικά το AI θα πρέπει να βοηθήσει να είναι συνεπικουρικό. Να πω κάτι άλλο. Ευθύνη μου ή θέλει να ρωτήσει. Νομίζω το ίδιο θέλουμε να ρωτήσουμε. Πριν μιλήσαμε, είπαμε λίγο ότι έχετε βάλει και το ρεύμα μέσα στην ηλεκτρική ενέργεια. Πράγματι, έχει γίνει ένα δυσεπίλητο ε, 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 γρίφος για όλα τα νοικοκυριά και νομίζω η δική μου. Έτσι, Απόψη, από αυτό που βλέπω είναι ότι οι περισσότεροι απλά έχουν παρετηθεί και έχουν πει εντάξει, θα έχω μεταβεί στο πράσινο τιμολόγιο. Παρετούμε, δεν ψάχνω κάτι άλλο γιατί κάθε μήνα αλλάζουν τα δεδομένα. Εκεί και αν είναι δύσκολη μια σύγκριση ή απαραίτητη ταυτόχρονα. Εγώ θα λέγω ότι είναι απαραίτητη. Mm -hmm. Γιατί και θα σα πω ότι ο κόσμο το αγκαλιάζει πάρα πολύ. Έπιασε. Έχει, έχει φαίνεται ότι ο κόσμο το θέλει, το καταλαβαίνει. Είναι δύσκολο προϊόν. Είναι ένα προϊόν το οποίο χρειάζεται βοήθεια ο κόσμο. Εδώ μιλάνε στο 90% του κόσμου μιλάει με το τηλεφωνικό μας κέντρο. Mm. Διότι υπάρχουν μια σειρά από λεπτομέρειες τις οποίες θέλουμε και εμείς να τις εξηγήσουμε στο καταναλωτή πριν πάρει την απόφασή του. Ε, ναι, το νέο πλαίσιο με το κίτρινο, το πορτοκαλί, το μπλε και το πράσινο έκανε τα πράγματα λίγο πιο συνθε... ακόμα πιο σύνθετα. Ε, εδώ νομίζω ότι φαίνεται... εδώ χρειάζεται πολλή δουλειά από εμά. Εμεί έχουμε επενδύσει πάρα πολύ να αναλύσουμε και τα ιστορικά δεδομένα. Ε, δεν είναι τυχαίο ότι είχαμε βγει από πολύ νωρί και είχαμε πει ότι πρέπει να πάμε ε, και η εκτίμησή μα ήταν και είναι ότι πρέπει να πάμε στα κίτρινα τιμολόγια. Mm. Και φαίνεται ότι μέχρι στιγμή έχουμε δικαιωθεί. Οπότε εδώ χρειάζεται πολλή ανάλυση από εμά, γιατί μα εμπιστεύεται πάρα πολύ κόσμο να yeah. κάνουν μια απόφαση σημαντική yeah. και για ένα κομμάτι μεγάλο του προπολογισμού του. Ακριβώ, γιατί εκεί μιλάμε για πολύ μεγαλύτερο κομμάτι του προπολογισμού από αυτό που λέγαμε την για πρώτη φορά. Για ένα μεγάλο έφολο. Έτσι, μιλάμε για 11, 12, 20, 30 ευρώ το μήνα μπορεί να ξεκοναλίξει. Δεν είναι μικρό ποσό. Πολύ μεγάλο. Όμως η Price Fox δεν κάνει μόνο αυτό. Κάνει και έρευνες. Ισχύει. Ε, Σα έχουμε και φιλοξενήσει και στην τηλεόραση τη Ναυτεμπορική. Έχουμε φιλοξενήσει κάποιε από τι έρευνε που κάνετε. Πώ προέκυψε αυτό, Επειδή ακριβώ βλέπετε, το... βλέπετε τη... την αγορά και έτσι και την θέλετε να. Θα σας πω, ε, αυτό ξεκίνησε λίγο όλε αυτέ οι έρευνε που κάνουμε. Γενικά πιστεύουμε πάρα πολύ στη σημασία τη σύγκριση. Πιστεύουμε ότι πρέπει ο καταναλωτή να είναι ενημερωμένο. Και πιστεύουμε ότι στην Ελλάδα, σε αυτό το κομμάτι, είμαστε λίγο πίσω. Mm. Ε, πιστεύουμε ότι, λοιπόν, ότι αν ενημερωθεί και αν έχει μια σωστή πληροφόρηση, μπορεί να πάρει μια καλή απόφαση και να εξοικονομήσει χρήματα. Γιατί δεν νομίζω ότι περισσεύουν σε κανέναν. Και, και ακόμα και αν περισσεύουν, μπορεί να κάνει κάτι καλύτερο με τα χρήματά σου από να τα πετάξει σε μια υπερε, υπερεκτιμημένη υπηρεσία, θα έλεγα. Οπότε κάπω έτσι ξεκινήσαμε να δούμε έξυπνου τρόπου ή αστείου τρόπου να συγκρίνουμε πράγματα και να δείξουμε στον κόσμο ίσω πόσο πολύ μεγάλε διαφορέ μπορεί να υπάρχουν σε πολλά πράγματα. Η πρώτη μα έρευνα που είχαμε κάνει ξεκίνησε ένα αστείο μέσα στο γραφείο για τα σουβλάκια. Mm. Κάναμε μια έρευνα πόσο κάνει το πιτόγυρο σε διάφορε πόλει τη Ελλάδο. Έγινε χαμό. Και από τότε το, έχουμε, το συνεχίζουμε και φαίνεται ότι ο κόσμο αγκαλιάζει τι ερευνέ μα. Mm -hmm. Και μα αρέσει και εμά να το κάνουμε, γιατί μα αρέσουν και αριθμοί μας αρέσουν συγκρίσει. Οπότε μέχρι στιγμή φαίνεται να έχει δουλέψει πολύ και το έχει αγκαλιάσει ο κόσμο. Κύριε Τζατήρη, ε, και μια έτσι τελευταία ερώτηση. Ε, με, σε δύο-τρει γραμμέ, ποια είναι τα ωφέλη ε, που έχει κάποιο χρησιμοποιώντα την πλατφόρμα σα, Ποια θα λέγατε ότι είναι τα κύρια ωφέλη, Νομίζω ότι είναι δύο βασικά πράγματα. Το πρώτο είναι η εξοικονόμηση. Έχουμε δει ότι σε όλε τι υπηρεσίε για τι οποίε συζητάμε η εξοικονόμηση είναι πολύ μεγάλη. Στην ασφάλιση οχήματο, μιλάμε για μια εξοικονόμηση που μπορεί να φτάσει στο 40% τη Στην ασφάλιση κατοικία, μπορεί να ξεπεράσει το 55% σε σχέση με κάποιο πακέτο που μπορεί να παίρνει από μια τράπεζα, παραδείγματο χάρη. Και στην ενέργεια, όπω σα είπα, μιλάμε για 10, 20 και 30 ευρώ το μήνα έκπτωση στο λογαριασμό σου. Το άλλο μεγάλο κομμάτι είναι η εξ, εξυπηρέτηση. Εμεί πιστεύουμε γενικά ότι για να μπορέσει ο κόσμο να μεταβεί πιο γρήγορα στο ψηφιακο, στα ψηφιακά κανάλια, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ αυστηροί με τον εαυτό μα στο κομμάτι τη εξυπηρέτηση. Mm -hmm. Δουλεύουμε λοιπόν για να έχει ο κόσμο 24 ώρες 24ωρο, 7 ημέρε την εβδομάδα, την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση που μπορεί να έχει. Μάλιστα. Κύριε Τσατήρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. ευχαριστούμε. Εγώ σας ευχαριστώ εδώ πολύ. στην τηλεόραση ευχαριστώ 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 πολύ. Και, και περιμένουμε και, και νέε έρευνε, νέα προϊόντα. Περιμένουμε τέτοιες προσπάθειες. Τέλεια. Να είστε καλά.